κύριε καθηγητά, να πάμε σιγά σιγά να αφήσουμε τώρα το θέμα αυτό. Πάμε λιγάκι να δούμε τώρα για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί βλέπουμε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει επιστρέψει και μας δείχνει τον παλιό και όχι τόσο καλό, εγώ θα πω προσωπική μου άποψη, αυτό του και χαρακτήρα του. Και θέλω λιγάκι να πάμε και να σας ρωτήσω το εξής, ότι εκείνο το οποίο λοιπόν απομένει, βλέπουμε για να υπάρξει μία μείωση στην ένταση λοιπόν πλέον μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και για να υπάρξει και ένας ανοιχτός διάλογος επικοινωνίας, όπως έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από την ελληνική πλευρά, είναι αυτή η πιθανολογούμενη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Τούρκο Πρόεδρο στις 11 Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση? Καταρχάς, ξεκινάω από αυτό το πρώτο που είπατε. Δεν είμαι σίγουρος ότι επέστρεψε κάπου ο κύριος Ερντογάν, γιατί νομίζω δεν είχε μετακινηθεί ποτέ. Δεν είχε φύγει ποτέ. Ξέρετε, εγώ τον έβαλα στο διάστημα μετά, αν μου επιτρέπετε, μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που είδαμε κάτι διαφορετικό από τον ίδιο, αλλά νομίζω ότι έχει επανέλθει. Είδαμε κάτι διαφορετικό, νομίζω, σε επίπεδο απλώς ρητορικής, όχι σε επίπεδο όμως ουσίας. Δεν νομίζω ότι άλλαξε ποτέ τη γνώμη του, ούτε άλλαξε ποτέ τη στρατηγική του. Απλώς για λόγους σκοπιμότητας, συγκυρίας, πείτε το όπως θέλετε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μείωσε κατά κάποιον τρόπο την ένταση και μείωσε, χαλάρωσε τη ρητορική. Όμως πιστεύω ότι η τουρκική στρατηγική έναντι της Ελλάδας παραμένει αμετάβλητη. Θα σας έλεγα ακριβώς το ίδιο, ακόμα και αν ο κ. Ερντογάν είχε χάσει τις εκλογές και είχε κερδίσει η αντιπολίτευση του κ. Κιλιντσάρογλου. Νομίζω ότι πάλι λίγο ή πολύ το ίδιο περιβάλλον θα βρισκόμασταν σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Άρα θεωρώ ότι η χαλάρωση της έντασης που όντως υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και η οποία είναι πάρα πολύ θετική, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας κύκλος μέσα σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο. Έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά η γενική κατεύθυνση εξακολουθεί να είναι η ίδια, έστω και αν σε κάποιες περιόδους έχουμε μια κάπως καλύτερη σχέση με την Τουρκία. Τώρα, ας πούμε στη συνάντηση που λέτε των δύο ηγετών, τέτοιου είδους συναντήσεις έχουν γίνει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Πολύ δύσκολα καταλήγουν σε κάποιο πολύ θετικό αποτέλεσμα, διότι είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες και είναι τόσο μεγάλη η διαφορά της προσέγγισης που υπάρχει ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα για το τι σημαίνει δίκαιο, για το τι σημαίνει νομιμότητα, για το τι σημαίνουν διεθνείς συνθήκες και ούτω καθεξής, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε κάτι πολύ θεαματικό με την έννοια της διευθέτησης ή έστω της δρομολόγησης της διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Εξάλλου, η Ελλάδα μόνο μία τέτοια διαφορά αναγνωρίζει, τη διαφορά των θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, για την οποία η Τουρκία δεν εννοεί να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του διεθνούς δικαίου. Επομένως, δεν βλέπω πώς είναι, αν θα είναι πολύ εύκολο να προχωρήσουμε σε κάτι πιο ουσιαστικό. Μπορεί στην πολιτική ζωή του τόπου να έχει εισαχθεί ο όρος δημιουργική ασάφεια για ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την οικονομία. Στη διπλωματία δεν ξέρω τώρα αν είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αν πιάνει αυτό. Γιατί αν πάμε σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν, που νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα την επιδιώξει κιόλας, από ό,τι λέει, πάμε με θέματα τα οποία είναι ασαφή. Δεν υπάρχει κλειστή ατζέντα. Προσπαθούμε εμείς με κάποιες τελευταίες τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη να οριοθετήσουμε λίγο το χώρο του διαλόγου. Αλλά για τον Ερντογάν τα ζητήματα είναι όλα ανοιχτά, όλα στο τραπέζι, όλα αβέρτα. Και με τους συμμάχους να πιέζουν και για συνολικές πολυμερείς λύσεις στην περιοχή. Να μιλάνε για μια ευρεία σύνοδο στην περιοχή μεταξύ κρατών τα οποία έχουν κοινά συμφέροντα, τα οποία συνορεύουν. Δεν είναι λίγο ασαφές το πλαίσιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά που λέτε είναι σωστά βέβαια, αλλά δεν είναι ακριβώς καινούργια. Τι εννοώ με αυτό? Ναι, αλλά πλησιάζουν πια. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Τώρα φαίνεται ότι βρίσκονται πρώτων πυλών. Σωστό. Νομίζω ότι η Τουρκία αυτό που κάνει είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 50 χρόνια. Βάζει στο καλάθι των ισχυριζομένων από την πλευρά της ελληνοτουρκικών διαφορών πάρα πολλά διαφορετικά ζητήματα, από τα χωρικά ύδατα μέχρι την υφαλοκρηπίδα, από τον εναέριο χώρο μέχρι την αποστρατιωτικοποίηση και πάει λέγοντας, μειονοτικά ζητήματα κτλ. Με σκοπό να έχει ένα πολύ μεγάλο καλάθι διεκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδας και όταν προκύψει μια κάποια ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση, η Τουρκία να έχει πολλά να ζητάει από την Ελλάδα και αν κάνει υποχρεωτικά θα ζητάει 10, θα κάνει πίσω στα 9, θα κερδίσει το 1. Αυτή είναι η λογική η τουρκική. Η δική μας λογική είναι ότι εμείς δεν θέλουμε τη συνολική διαπραγμάτευση όλων αυτών των ζητημάτων, δεν τα αναγνωρίζουμε καν ως θέματα συζήτησης. Προφανώς υπάρχει το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, το οποίο είναι όντως το μόνο το οποίο η Ελλάδα αναγνωρίζει. Η πίεση που ασκείται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα και στην Τουρκία να καθίσουν σε ένα τραπέζι, και αυτή δεν είναι ακριβώς καινούρια. Είναι παλιά και πηγαίνει σε βάθος πολλών δεκαετιών, με κύριο άξονα εδώ και πολλά χρόνια
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάλι όμως δεν νομίζω ότι αυτό αρκεί ώστε οι δύο χώρες να βρουν μια κάποια λύση, διότι θα χρειαστεί να αποστασιοποιηθούν αποβολές από τις παραδοσιακές τους θέσεις. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα ότι είναι εύκολο να κάνει πίσω στα πέντε χρόνια. Είναι κάτι εύκολο να το κάνουν και οι δύο πλευρές. Ναύαρχε, κάτι θέλετε να πείτε, σας έβλεπα. Ναι, θα ήθελα να πω ότι αυτή η πενταετία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τελευταία για τον Ερντογάν, είναι η πενταετία της ιστορικής. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, είμαστε σίγουροι. Γιατί κανονικά, δεν πάει άλλο. Ναι. Κανονικά. Θα είναι η πενταετία. Μήπως αλλάξει κάτι, όχι, δεν ξέρω. Θα είναι η πενταετία της ιστεροφημίας του. Έχετε δίκιο λοιπόν, ναι, να λέτε ότι πάμε στην ώρα της αλήθειας. Mm-hmm. Προς το σκοπό αυτό, ο Ερντογάν στα κύρια υπουργεία που μας ενδιαφέρουν έχει βάλει, θα έλεγα εντός παρενθέσεως, dream team, ένας προς ένα, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κατέχουν το αντικείμενό τους, έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτά και αυτοί είναι έτοιμοι και ελπίζω και εύχομαι η όποια κυβέρνηση προκύψει από τις δικές μας εκλογές να μην βάλει απέναντι σε αυτούς τους λύκους, να μην βάλει αμνούς. Μάλιστα. Ελπίζω δηλαδή, ναι, ακριβώς να έχουμε το αντίπαλο δέος εκεί όπως πρέπει. Διότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και βεβαίως σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις και τους διαλόγους θα έλεγα ότι οι προϋποθέσεις και οι κόκκινες γραμμές μπαίνουν πριν το διάλογο. Πριν κάτσουμε στο τραπέζι. Αλλά, Ναύαρχε, πρώτα αν μπαίνουν οι γραμμές και μετά. Αν σε μια δυτική χώρα είχε τοποθετηθεί υπουργός εξωτερικών ο επί μια μισή δεκαετία αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, θα είχαμε γίνει βούκινο στις Βρυξέλλες. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά δεν μπορούμε. Και δηλαδή, με αυτή τη λογική λύκους, εμείς δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε, νομίζω. Όχι. Αλλά τουλάχιστον με άτομα μεγάλης, πώς το λένε, εμβέλειας τέτοιας που να είναι και κύρους που να μπορούν πραγματικά να πάρουν αποφάσεις και να χτυπήσουν και γροθιά στο τραπέζι. Πάντως, ας σταθούμε στη δήλωση από τα κατεχόμενα του Ερντογάν. Τι είπε? Είπε το Αιγαίο μπορεί να γίνει μια θάλασσα ειρήνης, αυτό θέλουμε εμείς, αλλά ποια ειρήνη? Την ειρήνη αλλά Τούρκα. Έτσι. Δηλαδή την ειρήνη της γαλάζιας πατρίδας, των γκρίζων ζωνών, των νησιών χωρίς ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Και δύο κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε. Πρέπει λοιπόν αυτά να είναι κόκκινες γραμμές πριν κάτσουμε το τραπέζι. Εάν κάτσουμε στο τραπέζι με αυτά, τότε θα τα συζητήσουμε όλα. Πάντως, μην έχουμε αυτά πάντα. Έχει και μία αιμονή και με τα εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδας, αλλά και το θέμα με την αποστατικοποίηση των νησιών. Αποστατικοποίηση. Βέβαια. Ότι πάλι το επαναφέρει αυτό. Και αυτό είναι κόκκινη γραμμή για μένα, ή θα έπρεπε να είναι. Μάλιστα. Έτσι.